Κύριε Καβαθά, γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, κυρία Σαμοκαβλή, και καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές σας. Τι είναι λοιπόν αυτό που το Υπουργείο Εργασίας προβληματίζει, τη ΓΕΣΕΒΕ προβληματίζει? Έπρεπε για κάτι να ενημερωθείτε? Για ποιο λόγο είχαμε αυτή τη συνάντηση? Έχουμε νέο τρόπο να καθορίζει τον κατώτατο μισθό? Κυρία Σαμακοβλή, πρέπει να τονίσω ότι η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός και από το πόρισμα της Επιτροπής προτείνεται ένας νέος τρόπος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού. Όχι αυτό που ξέραμε, δηλαδή τα Ινστιτούτα των Κοινωνικών Εταίρων, η Τράπεζα της Ελλάδας και άλλοι φορείς κάνουν προτάσεις προς την κυβέρνηση. Εδώ τώρα θα υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα λαμβάνει υπόψη του το δίκτυο τιμών καταναλωτή για το 20% των πιο ευφαθών ομάδων, και από την άλλη πλευρά θα έχουμε και το μισό του δίκτυου καταναλωτή της αγοραστικής δύναμης των πολιτομισθών. Τι αντιστοίχηση έχει ο μισθός στην αγοραστική δύναμη. Ναι. Και έτσι θα βγαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θεωρώ ότι ικανοποιούμε ουσιαστικά την πρόταση της Επιτροπής, αλλά για μας είμαστε αντίθετοι, γιατί θεωρούμε ότι μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας κάτω του 10%, έπρεπε να ισχύει η δέσμευση των κυβερνήσεων διαδοχικά ότι θα επανέλθουν ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού, θα επανέλθει στη συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των εθνικών κοινωνικών εταίρων, που είναι και οι αρμοδιότεροι όλων, να συναποφασίσουν δηλαδή εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων. Για άλλη μια φορά περιθωριοποιείται ο ρόλος των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Αντιγράφουμε στην ουσία το γαλλικό σύστημα. Παρουσιάζουμε ότι η χώρα έχει αντίστοιχο κοινωνικό κράτος με τη Γαλλία, κάτι το οποίο είναι αναλυθές. Ο κοινωνικός μισθός στη Γαλλία δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωνικό μισθό για τους Έλληνες. Λέτε δηλαδή, κύριε Καβαθά, για να φέρουμε κάτι στη δική μας χώρα από μια άλλη χώρα, πρέπει να ταιριάζουμε και στα υπόλοιπα? Σαφώς. Πρέπει να έχουμε κοινωνικό μισθό τέτοιον που να προσυδειάζουμε με τον κοινωνικό μισθό της καλής πρακτικής που ενδεχόμενα χρησιμοποιεί μια άλλη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι... Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Άρα λέτε ότι εσείς ήσασταν υπέρ των διαπραγματεύσεων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά εδώ τώρα προκύπτει μια άλλη διαδικασία με την οποία πρέπει ως χώρα να εναρμονιστούμε, η οποία δεν σας βρίσκει σύμφωνους. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ναι, γιατί δεν σας βρίσκει? Τι θα προκύψει δηλαδή από το νέο αυτό σύστημα, από τον νέο αυτό τρόπο? Για άλλη μια φορά, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στη χώρα θα είναι ένα μέσο πολιτικό, εφαρμογής πολιτικών της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή, όπως είπα και στην κυρία Υπουργό, το να καθορίζει η κυβέρνηση το μισθό του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα είναι σαν να κάνει κόλυβα, μνημόσυνο με ξανά κόλυβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι σας απάντησε σε αυτό? Ότι είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης και προς τιμήν της Υπουργού, και πρέπει να είμαι ειλικρινής, ξεκινάει την διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Χθες είδε και άλλους φορείς κοινωνικών εταίρων, πριν καταθέσει το σχέδιο νόμου στη δημόσια διαβούλευση. Άρα, και όπως είπε η ίδια, είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης του τρόπου καθορισμού του κατώτατου μισθού από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων. Εσείς λέτε δηλαδή, κύριε Καβαθά, για να το καταλάβουμε λίγο, γιατί για σας μπορεί να είναι γνωστό, αλλά για όσους παρακολουθούμε και παρακολουθούν τη συζήτησή μας, ίσως δεν γνωρίζουν, δεν τα προλαβαίνουμε κιόλα. Εσείς λέτε δηλαδή, φοβάστε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί η κυβέρνηση να ανακοινώνει τον κατώτατο μισθό και να τον αυξάνει, αλλά να είναι σε ένα επίπεδο που οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν? Είναι σαφές ότι αυτό σημαίνει και σήμερα. Και με τον τρόπο που σήμερα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, είναι στα χέρια της Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού ή της Υπουργού Εργασίας.
Εμείς θέλουμε ο κατώτατος μητός να καθορίζεται με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων και η εμπειρία 30 και πλέον ετών έχει αποδείξει ότι η Εθνική Κοινωνική Εταιρεία, ακόμα και σε δύσκολες εποχές, όπως ήταν η υπογραφή της τελευταίας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2010, ναι, όταν είμαστε πλέον στην μνημόνια, ο ιδιωτικός τομέας αποφάσισε να δώσει αυξήσεις για βάθος διετίας της τάξης του 11%, που σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε και την πλευρά των εργαζομένων. Διότι, εάν να θυμίσω στους τηλεθεατές και σε εσάς ενδεχόμενα, ότι το 2010 ο κατώτατος μισθός ήταν 7,51 και ήταν κάτω από τα όρια της φτώχειας με τα στοιχεία της, με τα δεδομένα της εποχής. Άρα οι κοινωνικοί εταίροι είχαν αποφασίσει να υπογράψουν, υπέγραψαν νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τον κατώτατο μισθό που έδινε σε βάθος διετίας πάνω από το 7,51. Αυτό ήταν η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα έχουμε την εμπειρία και έχουμε και την ευαισθησία, αν θέλετε. Ταυτόχρονα αντιλαμβανόμενοι όμως και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, οι επιχειρήσεις έχουν μεσοσταθμική αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 37,4%. Άρα αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μας δημιουργεί θέματα στην οποιαδήποτε συλλογική διαπραγμάτευση, αρνητικά σημεία αν θέλετε, τα οποία όμως ξεπερνάμε, γιατί κάθε φορά μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο εργαζομένων και εργοδοτών ξεπερνάμε ακόμα και τους προβληματισμούς που έχουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στον κλάδο της εστίασης, δώσαμε αυξήσεις για τη διετία πάνω του 10%. Που σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, με τα 830 που είναι σήμερα, δεν μπορεί να επιβιώσει. Και άρα δεν είναι πελάτης μας. Και αυτό δεν αφορά λίγους εργαζόμενους. Σήμερα αφορά περίπου 580 με 600 χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτοί είναι εν δυνάμει πελάτες των μικρών επιχειρήσεων. Αν δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα να καταναλώσουν, το πρόβλημα επιστρέφει σε εμάς. Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε, αλυσίδα. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Καβαθά, είναι ένας διάλογος που τώρα έχει ξεκινήσει. Δεν έχει κλειδώσει, ναι, κάτι. Είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση, πράγματι. Ειλικρινής μπορώ να πω και από την πλευρά της κυρίας Υπουργού και από την πλευρά τη δική μας, είμαστε ξεκάθαροι η κάθε πλευρά για τις θέσεις τις οποίες αναπτύσσει. Ανοιχτή βέβαια σε κάθε πρόταση η Υπουργός από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων για βελτίωση του συστήματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ.